Ο μεν ηθοποιός έχει μια άδρα πολύ γλυκιά, πολύ όμορφη και πολύ ήρεμη. Κάθε φορά που τη βλέπω, μου δημιουργεί μια απίστευτη ηρεμία. Θέλω λοιπόν ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για τη Φέη Ξυλά. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε όπου αγαπάς. Τι όμορφη που είσαι! Καλώς ήρθες και στα Λευκά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω από κοντά. Να δώσουμε και ένα μήνυμα ειρήνης στο Λευκό. Μακάρι, το ευχόμαστε, έλεγα, στην παρέα μας. Αλλά ξέρεις, επειδή χρόνια σε παρακολουθώ από το θέατρο, εμφανίσεις σου, ακόμα και το μυθικό σου μ' άρεσε για να φανταστείς. Όλες σου οι εμφανίσεις είναι, ξέρεις, δηλαδή έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μόνη σου ντύνεσαι. Αυτό είναι της κολλητής μου φίλης, της Αλεξάνδρας Παρίση. Φανταστικό. Είμαστε φίλες από το σχολείο. Φανταστικό. Μία από τις τρεις καλύτερες μου φίλες. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούμε και ένα υπέροχο έτσι, soundtrack που είναι από τα νεοκλασικά. Ναι. Τα οποία κάνουν σήμερα πρεμιέρα στον Άλφα με το φίλο μου το Λευτεράκι. Ναι, ελπίζω να πάμε πολύ καλά. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά κατά τη γνώμη μου. Πολύ, με χιούμορ, ευχάριστη και νομίζω ότι το έχουμε πολύ ανάγκη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακριβώς. Αισθάνομαι πολύ αμήχανα αυτή τη στιγμή που είμαι στην εκπομπή γιατί γύρω μας συμβαίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Και σκέψου και εμείς προσπαθούμε το όλα καταλαβαίνω, αυτά να το κάνουμε αυτό και ψυχαγωγία. Πέρα από αυτό να κάνουμε και ψυχαγωγία, πόσο δύσκολο είναι. Φυσικά είναι και πολύ χρήσιμο να κάνουμε και ψυχαγωγία ναι, γιατί πρέπει το μυαλό μας να ξεφεύγει λίγο από όλη αυτή τη μαυρίλα. Πέραν από τον πόλεμο που είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κατανοήσω στο 2022 να συμβαίνουν ακόμα, να συμβαίνει πόλεμος αυτή τη στιγμή και για να επιληθούν κάποιες διαφορές οι άνθρωποι να μην έχουν κανέναν άλλο τρόπο να το κάνουν. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πριν πάμε στα νεοκλασικά, πόσο χρόνο είναι το παιδάκι σου τώρα? 6. Του έχεις μιλήσει για αυτήν την κατάσταση που συμβαίνει? Φυσικά, σε παγκόσμιο παιδί. Δηλαδή, ανοίγει την τηλεόραση το παιδάκι και βλέπει την κατάσταση στην Ουκρανία. Τι του λες? Φυσικά τον ενημερώνω και προσπαθώ να το εξηγώ. Δεν θα ήθελα το παιδί μου. Θα ήθελα ανά πάσα στιγμή να ξέρει ό,τι και να συμβεί, ότι θα είμαστε ενωμένοι, θα είμαστε μαζί. Να του περάσω ένα μήνυμα ασφάλειας μέσα σε όλη αυτή την ανασφάλεια. Σωστά. Γιατί και τα παιδάκια το νιώθουν αυτό. Σωστά, γιατί τα παιδιά τρομοκρατούνται πάρα πολύ βλέποντας αυτές τις εικόνες. Φυσικά. Δηλαδή αρχίζει και μου λέει: «Μαμά, ο Ερντογάν θα αρχίσει τις προκλήσεις». Θέλω να πω ότι τα παιδάκια καταλαβαίνουν και τα παιδάκια πια είναι και πολύ πιο έξυπνα από ό,τι ήμασταν εμείς. Καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα, σωστά, έχουν περισσότερες πληροφορίες. Έτσι είναι. Τα τελευταία 2 χρόνια, και γνωρίζω και ότι και ο πατέρας του παιδιού, πρώην σύζυγός σου, είναι και αυτός ηθοποιός, ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εσάς. Ναι. Διότι τα θέατρα ήταν κλειστά, οι δουλειές ήταν περιορισμένες και λέω και για το σύζυγό σου, ότι έχετε ένα παιδί. Φαντάζομαι ναι, σε ένα σπίτι που είναι 2 ηθοποιοί και το εισόδημα είναι αυτό, πρέπει να δυσκολευτεί κατά αρκετά. Εγώ ήμουν τυχερή στην ναι, πανδημία, μέσα στην πανδημία, γιατί είχα σύριαλ, ναι, οπότε εργαζόμουν, αλλά ο κλάδος μου, όπως και οι περισσότεροι, όχι μόνο το θέατρο, πέρασε πολύ δύσκολα. Και χαίρομαι τώρα που έχουν ανοίξει ξανά τα θέατρα. Έτσι, και τα βλέπω ναι, γεμάτα. Χαίρομαι που κάνω πρόβες πάλι μετά από τόσο καιρό. Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσει κι αυτό. Αλλά είναι απάνω τα χτυπήματα. Πανδημίες, αυτό ήθελα πόλεμοι, να σου πω. Δηλαδή. Όχι μόνο αυτό, ο κλάδος σας. Δεν πέρασε μόνο δύσκολα με το θέμα της πανδημίας, αλλά και όλο αυτό που έγινε με το MeToo. Θεωρείς εσύ ότι ήταν ένα ξεκαθάρισμα ή ότι έχει ουσιαστικά έτσι πληγώσει το θέατρο? Δεν νομίζω ότι μπορεί να πληγώσει το θέατρο. Το ότι κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί για ακραίες συμπεριφορές, δεν μπορεί αυτό να πλήξει ολόκληρο τον κλάδο και ολόκληρο το θέατρο. Ούτε έχει να χάσει το θέατρο τίποτα. Απλώς ήταν για όλους μας σοκαριστικό. Πες μου κάτι, Φέη, τώρα, επειδή το βλέπαμε το πρωί, εντάξει, και οι ναι, εικόνες αυτές, και για μένα που δεν είχα γνωρίσει ποτέ, ας πούμε, τον Δημήτρη Λιγνάδη, ή και για τον Φιλιππίδη, τους βλέπουμε, και αν δεν κάνω λάθος, με τον Φιλιππίδη έχει συνεργαστεί. Ναι, ναι, βλέπουμε τους βλέπουμε με χειροπέδες να μεταφέρονται στο εφετείο. Οι εικόνες αυτές τι σου προκαλούν? Και λιντσαρίσματα απ' έξω και μιλάμε και για καταστάσεις οι οποίες. Εντάξει. Ναι, είναι ακραίες. Είναι ακραίες. Ναι. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα στη δικαιοσύνη, ναι, θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν τα δικαστήρια για όλο αυτό. Σωστά. Απ' την άλλη, για μένα, ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, ό,τι καλό και αν έχει κάνει, μιλάω για μένα, το ακυρώνει. Μ' αρέσει αυτό. Για μένα δεν υπάρχει ό,τι καλό και να έχει κάνει. Και δεν μπορώ να ξεχωρίσω τη δουλειά του, γιατί ακούω πολύ να λέμε για το ταλέντο.
Δεν μου λέει τίποτα κανένα ταλέντο. Για το Φίλιππ, δεν έχουν βγει, ας πούμε, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα συναδέλφων, και έχουν πει ναι, αλλά είναι ταλαντούχος, ναι, αλλά τόνα, ναι, αλλά τάλλο. Έχει συνεργαστεί μαζί του. Έχω συνεργαστεί μαζί του και είχα πολύ καλή συνεργασία. Αλλά αυτό δεν εξηλαιώνει κανέναν αν είχε μια καλή συνεργασία μαζί μου, εάν έχει φερθεί με τέτοιο τρόπο σε κάποιον άλλον. Σίγουρα ήταν σοκαριστικό, ειδικά όταν με κάποιους ανθρώπους έχεις συνεργαστεί και έχεις δει εσύ μια καλή τους πλευρά. Είναι πολύ σοκαριστικό, πολύ λυπηρό, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα που νιώθεις, αλλά δεν μπορώ να μην είμαι από την πλευρά των θυμάτων. Δεν γίνεται. Δηλαδή, σίγουρα έχουν πάει στα δικαστήρια τα πράγματα και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αλλά όταν ακούω ότι κάποιος έχει κάνει κάτι τόσο άσχημο προς τον συνάνθρωπό του, έτσι είναι. Όσο καλά και να έχει φερθεί σε μένα, ακόμα και ο αδελφός μου αν ήταν, για μένα σβήνει κάθε καλό. Το μέγεθος του κακού ακυρώνει οποιοδήποτε καλό. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λες και το σέβομαι περιόριστα. Έχεις καθόλου μιλήσει μαζί, το έχει επικοινωνήσει μαζί σου, γιατί μας είπε και ο δικηγόρος του ότι με κάποιους ηθοποιούς που έχει συνεργαστεί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι καταστάσεις που δεν θα μπορούσα να γνωρίζω, οπότε να έχω άποψη για το τι μπορεί να έχει συμβεί ή όχι. Απλώς ηθικά η θέση μου είναι αυτή που σου είπα. Δηλαδή, όταν κάτι στα μάτια μου είναι τόσο κακό, δηλαδή μπορώ να καταλάβω έναν άνθρωπο που κάνει κακό στον εαυτό του, όχι ότι το εγκρίνω, αλλά κάποιον που κάνει κακό στους άλλους ή αποτελεί κίνδυνο για τους άλλους, για μένα ακυρώνονται τα πάντα. Η εξουσία ήταν αυτή που τους εντός εισαγωγικών, γιατί υπάρχει και το τμήμα της αφορότητας, εννοείται, που τους, χάρη στην οποία δρούσαν, έτσι, πιστεύεις, το ότι είχαν εξουσία. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Δεν είναι μόνο. Μιλάω γενικά, δεν θέλω να πω για συγκεκριμένα άτομα. Αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν βγει, υπήρχε ένα pattern. Υπήρχε μία επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, από ό,τι φαίνεται. Είναι άλλο κάποιος να διαπράξει κάτι μία φορά, όχι ότι αυτό ότι είναι καλό να τον αθώνει, αλλά μπορεί να πεις ότι υπό συνθήκες, αυτό, να βρεις κάτι, κάτι να βρεις μία δικαιολογία, σε εισαγωγικά. Όταν υπάρχει επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και pattern συμπεριφοράς για χρόνια, σημαίνει ότι είναι πολύ βαθύ το πρόβλημα και θα έπρεπε να έχει πάει στον ψυχίατρο χθες. Μπορεί να ακούγομαι λίγο ακραία με αυτά που λέω, αλλά πραγματικά δεν μπορείς να εξηγήσεις το παράλογο με τη λογική. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είχαν μία αίσθηση μεγαλείου, ανάμεικτη με θέματα εξουσίας και έπαρσης. Αλλά αυτά δεν δικαιολογούν τίποτα. Δηλαδή, πήγαινε πες το στο θύμα αυτό. Σωστά. Ότι αυτός είχε άσχημα παιδικά χρόνια. Περιμένουμε τώρα να δούμε, γιατί σήμερα είναι και η δίκη Λιγνάρη. Έχει ξεκινήσει 18 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι και του Φιλιππίδη. Οπότε, περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις.